λέω να πάμε εκεί σε έναν Έλληνα στην συγκεκριμένη χώρα, ο οποίος έχει βαλθεί να μάθει τους ντόπιους, τους Φιλανδούς, τις ελληνικές γεύσεις, την ελληνική γαστρονομία, τη μεσογειακή διατροφή. Κατέβαλε από την αρχή που βρέθηκε εκεί στη χώρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ίσως είναι ο πιο διάσημος Έλληνας εκεί στη Φινλανδία. Λοιπόν, βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες, χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Πάμε να τον συναντήσουμε, ο κύριος Χρήστος Κοτσόκολος, ιδιοκτήτης εστιατορίου, Έλληνας. Την καλησπέρα μας από την πατρίδα, από την Κρήτη. Καλησπέρα από το Τούρκο Φιλανδίας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλους μας. Θέλω ωστόσο να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Πώς βρεθήκατε στη συγκεκριμένη χώρα? Πώς βρέθηκα στη συγκεκριμένη χώρα? Ήταν πριν 12 χρόνια. Είχε έρθει πρώτα η γυναίκα μου από το Αίγιο. Εγώ είμαι από Πάτρα. Ναι. Είχε έρθει γιατί ήταν ο θείος της εδώ και έκανε... είχε εστιατόριο τότε. Έχει βγει σε σύνταξη ο θείος της. Και μετά από 6 μήνες πήρα την απόφαση και εγώ και ήρθα, γιατί έβλεπα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στην Ελλάδα και αποφάσισα και ήρθα εδώ. Φαντάζομαι. Πήρα τη σειρά. Ναι, δεν το έχετε μετανιώσει. Εννοείται πως όχι. Αν το είχα μετανιώσει, θα ήμουν ήδη πάλι στην Ελλάδα και δεν θα μιλάγαμε αυτή τη στιγμή. Αναφορικά τώρα με την νοοτροπία των Φινλανδών σε σχέση με τους Έλληνες, ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές? Δεν έχουμε καμία σχέση Έλληνες στην νοοτροπία με τους Φιλανδούς που είναι εδώ. Οι Φιλανδοί, το πιο απλό πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι γίνονται φιλικοί προς τον άνθρωπο που είναι απέναντί τους, αφού πρώτα καταναλώσουν μία αλφα ποσότητα αλκοόλ. Εμείς αυτό δεν το έχουμε. Εμείς είμαστε φιλικοί και ευπρόσδεκτοι σε όλους. Δεν χρειάζεται να πιούμε εμείς οι Έλληνες για να δεχτούμε τον άλλο και να καθίσει δίπλα μας και να πούμε και μία κουβέντα παραπάνω. Βλέπουμε εδώ. Το πιωτό το έχουμε μέσα μας. Σωστό, σωστό, σωστό. Και με μέτρο. Και έτσι πρέπει να είναι. Αναφορικά τώρα με τις ελληνικές γεύσεις. Τι προτιμούν περισσότερο? Πώς καταφέρατε και τους πείσατε να καθίσουν σε ένα ελληνικό τραπέζι και να δοκιμάσουν εδώ τις γεύσεις που βλέπουμε? Φυσικά όλη η Φινλανδία, όλο το καλοκαίρι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πτήσεις που έρχονται στην Ελλάδα. Εννοείται ότι έχουν δοκιμάσει την ελληνική κουζίνα και την γνωρίζουν. Δεν είναι ότι ήμουν ο πρώτος Έλληνας που έφτιαξε ελληνικό εστιατόριο εδώ. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που έφτιαξε παραδοσιακό ελληνικό αυθεντικό εστιατόριο στην Φινλανδία. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει ένα μίξ εστιατόριο με φαγητά ελληνικά, τα οποία τα μπερδεύουν με τις φιλανδικές γεύσεις ή σάλτσες που βάζουν πάνω στα φαγητά τους. Εμείς εδώ δεν έχουμε καμία σάλτσα πέρα από το λαδολέμονο, το κλασικό με τη ρίγανη, λάδι, ελαιόλαδο και λεμόνι. Τι προτιμούν οι Φιλάνδοι από τις ελληνικές γεύσεις? Τι ζητούν περισσότερο? Τι φεύγει περισσότερο? Ελληνικό να είναι και φεύγει το πάντα. Αναφορικά τώρα με τις... Το βλέπουνε. Αναφορικά τώρα με τις πρώτες ύλες, πώς προμηθεύεστε? Από Ελλάδα. Από Ελλάδα και έχω... Από Ελλάδα εννοείται. Όλα τα πάντα είναι από Ελλάδα, εκτός αναγκαστικά από τα λαχανικά που είναι από εδώ, από την Φινλανδία. Πέρα από το φιλικό κομμάτι, μας είπατε πριν από λίγο, για να γίνει ένας Φιλανδός φίλος με τον οποιοδήποτε θα πρέπει να πιει λίγο παραπάνω, ιδιαίτερες συνθήκες. Ωστόσο, στη γαστρονομία... Είναι εύκολη, δηλαδή θα δοκιμάσουν εύκολα γεύσεις? Μπορώ να πω ναι, εξαρτάται και από τον σερβιτόρο πώς θα το σερβίρει, πώς θα το πλασάρει στον πελάτη, γιατί είναι πελάτης, είτε είναι Φιλανδός, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι οποιαδήποτε υπηκότητα. Σημασία έχει στο σερβιτόρο πώς θα το πλασάρει στον πελάτη. Αυτή τη στιγμή, εμείς που μιλάμε εδώ, αυτή τη στιγμή στο μαγαζί μας έχω... Πιστεύω από τους καλύτερους σερβιτόρους που υπάρχουν στη Φινλανδία, γιατί είναι Έλληνας, είναι Έλληνες βασικά και έχουμε αυτό το κόλπο, πώς να το πω, δεν βρίσκω κάποια λέξη, που μπορούμε και πλασάρουμε ανά πάσα στιγμή το φαγητό που θέλουμε στον εκάστοτε πελάτη. Είναι και όλα τα φαγητά μας είναι από Έλληνες, δηλαδή είναι όλο το team εδώ μέσα είναι ελληνικό. Το πιο δύσκολο γενικά που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι και σήμερα, πέρα από την επιχείρησή σας, που δεν έχετε προσαρμοστεί ακόμα. Κάποιος μπορεί να πει καιρικές συνθήκες. Οι καιρικές συνθήκες είναι το βασικότερο που οι Έλληνες δεν μπορούν να εγκληματιστούν. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε και σοβαρά προβλήματα ότι όποιος και να έρθει μέσα στους 6 μήνες έχει φύγει από εδώ πέρα γιατί δεν μπορεί να εγκληματιστεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε 9.30 ώρα το πρωί ξημέρωσε και τις 2 η ώρα ήταν πάλι νύχτα. Μιλάω για το Τούρκο Φιλανδίας που είναι νότιο. Που είναι νότιο. Μέρος της Φιλανδίας. Καθώς το βόρειο τμήμα είναι... φαντάζομαι η κατάσταση είναι ακόμα πιο... Στο βόρειο τμήμα είναι περίπου 4 μήνες νύχτα. 4 μήνες. Και αντίθετα το καλοκαίρι 4 μήνες μέρα. Μάλιστα. Μιλάμε για τα κατοικήσιμα μέρη τώρα. Η διαφορά ώρας υπάρχει. Ίδια. Είναι ίδια. Όχι, είμαστε η ίδια ώρα ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει. Και οι καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία τώρα 8 το απόγευμα προς Βραδάκι, τι θερμοκρασία έχετε εκεί? Αυτή τη στιγμή έχουμε μείον 7, αλλά η αίσθηση είναι ελληνική γύρω στους 5 βαθμούς είναι 6. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουμε βουνά εδώ, οπότε η θερμοκρασία είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι στην Ελλάδα που ξέρουμε, που γνωρίζουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Το μήνυμά σας εδώ στους τηλεθεατές μας, στην πατρίδα σας, ποιο είναι? Μη φοβάστε, όταν εγώ για παράδειγμα ζητάω άτομα να έρθουν για δουλειά, δυστυχώς δεν έρχονται γιατί φοβούνται, γιατί έχουν ακούσει 1000 κακά από Γερμανία ή από όπου αλλού. Παντού υπάρχουν οι κακοί, παντού υπάρχουν και οι καλοί όμως. Μη φοβάστε να τολμήσετε, γιατί και εγώ έφυγα μεγάλος από Ελλάδα, δεν έφυγα μικρός. Μη φοβάστε να τολμήσετε κάτι παραπάνω για τη ζωή σας. Τίποτε άλλο. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Δική μας η χαρά, να είστε καλά. Χαιρετισμούς από Κρήτη, από Ελλάδα.